τον Δήμαρχο Λουτραϊκίου Περαχώρας και Αγίο Θεοδόρο, τον κύριο Γιώργιο Γκιόνι. Κύριε Γκιόνι, καταρχάς θέλουμε να μας πείτε για την εμπλοκή του Δήμου σας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πρακτικής Σκοποβολής. Καταρχάς είναι παγκόσμιο και δεν είναι πανευρωπαϊκό. Ισχύει, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά είναι παγκόσμιο. Ναι. Το λένε στα χαρτιά πανευρωπαϊκό, αλλά είδαμε από όλες τις χώρες. Πραγματικά, 60 χώρες είναι καταπληκτικό. Μια συνδιοργάνωση με το Δήμο Κορυνθίων. Μπορεί αθλητές να μένουν στο Λουτράκι, αλλά το σκοπευτήριο είναι εδώ. Οπότε υπάρχει μια σύζευξη των δύο πόλεων σε τόσο μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Εμείς τρέχουμε για τον αθλητικό τουρισμό. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα και μέχρι τέλος του χρόνου να κάνουμε. Αυτό μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Βοηθάμε και εμείς στη διοργάνωση. Έχουμε το μεγάλο event στην τελετή λήξης. Και όσο όλα αυτά υπάρχει μια βοήθεια μεταξύ των δύο πόλων για να μπορούμε να φιλοξενούμε τόσο μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Κελαϊδάκη, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της Αιγικής Ομοσπονδίας που βοηθήσανε και με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που είναι εδώ πέρα, βρίσκεται εδώ και ευχόμαστε από ό,τι είπατε και το 2026, από ό,τι αναφέρθηκε, να γίνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πρακτικής Σκοποβολής, ό,τι καλύτερο για την ευρύτερη περιοχή και για την Ελλάδα. Αθλητικός τουρισμός και Λουτράκι, οι δύο έννοιες που είναι συνυφασμένες, σχεδόν ταυτόσιμες θα έλεγα. Πείτε μας λοιπόν, Δήμαρχε, ποιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις έχει το καλεντάρι σας για το προσεχές διάστημα. Μέσα Οκτωβρίου έχουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βετεράνων Πάλης. 1.600 περίπου άτομα, μια εβδομάδα στο Λουτράκι, είναι πάρα πολύ βασικό. Και έχουμε και το Μεσογειακό Πρωτάθλημα Muay Thai στο Λουτράκι. Πάλι γύρω στους 500-600 αθλητές. Είναι αθλητικά γεγονότα που τα στηρίζουμε, είναι εκτός καλοκαιρινή σεζόν και βοηθάνε πάρα πολύ για την ανάπτυξη, για την οικονομία της πόλης μας. Και αναφορικά με τον ναυτικό αθλητικό τουρισμό, τι έχετε να μας πείτε, κύριε Δήμαρχε, και το ρωτάω γιατί έχετε μία υπέροχη ακτογραμμή και επίσης έχετε και μία υπέροχη λιμνοθάλασσα, τη λιμνοθάλασσα Περαχώρας Λουτρακίου, όπου και εκεί γίνονται σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις, κύριε Δήμαρχε. Εκεί δυστυχώς η έκταση της λιμνοθάλασσας, τη λίμνη Βουλιαγμένης, δεν μας αφήνει τίποτα περισσότερο από το να κάνουμε water ski. Κοιτάμε ίσως την επόμενη πενταετία να μπορέσουμε λίγο να την επεκτείνουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι με το θέμα της κοπηλασίας. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και στον τουρισμό που έχει σχέση με τη θάλασσα για να μπορέσουμε. Βέβαια έχουμε δύο καταπληκτικά κολυμπητήρια, λίγες πόλεις Ελλάδας με μεταλλικές πισίνες, μια 50, μια 25, που κάνουμε πάρα πολλούς αγώνες και φέρνουμε πάρα πολύ κόσμο κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Κύριε Δήμαρχε, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Συγχαρητήρια, είστε πρωτοπόροι. Λουτράκι παγκοσμίως γνωστό για όλα αυτά που προσφέρει, για τη φιλοξενία, για τη διαμονή, για το τουριστικά αξιοθέατα. Έχουμε και τον αρχαιολογικό χώρο του Ηρέου. Τι άλλο μπορούν να δουν με την ευκαιρία οι επισκέπτες που έρχονται στο Λουτράκι? Τα αρχαία της Ισμίας, το Μουσείο της Ισμίας. Ο Όσιος Παταπίος είναι μια εκκλησία που έχει όλο το σώμα του Οσίου Παταπίου επάνω στο βουνό. Την Παναγία του Πράφη, τον Άγιο Ανδρέα, είναι κάποιες εκκλησίες οι οποίες έχουν τεράστια, από τη Βυζαντινή εποχή, τεράστια ιστορία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.